Θα ασχοληθούμε με μια πολύ σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με την επιχορήγηση της ιστορικής Σπιναλόγκα με το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ηλεκτροδότησή της, για την υδροδότησή της αλλά και για την επεξεργασία λιμάτων σε αυτό τον ιστορικό τόπο, σε αυτό το ιστορικό νησί. Θα συνομιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, τον κύριο Αντώνη Ζερβό. Κύριε Ζερβέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή χρονιά, δεν τα έχουμε πει κιόλας. Καλή χρονιά, να είστε καλά. Η επιχορήγηση αυτή, Δήμαρχε, μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος, σωστά? Σωστά, σωστά το λέτε. Υπήρξε αρχικά ένα αίτημα πάγιο δικό σας για ένα ποσό που άγγιζε το 1,7 εκατομμύρια ευρώ, τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ, αυξήθηκε στην πορεία, βρέθηκε και η Γιάννα Αγγελοπούλου στην περιοχή, το έτρεξε και στην Αθήνα το θέμα εκεί στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού. Το πήρε επόμενο μετά και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, σωστά, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης. Σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, και είχατε σήμερα και μια τηλεφωνική επικοινωνία. Σωστά, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μετά την εξέλιξη της πιθανότητας, της σοβαρής πιθανότητας έως βεβαιότητας για να ενταχθεί η Σπιναλόγκα στα μνημεία τα προστατευόμενα του UNESCO, προφανώς τρέξαμε μαζί με την εφορία αρχαιοτήτων Λασιθίου να συμπληρώσουμε τις υποδομές που χρειάζεται το νησί. Σε πρώτη φάση λοιπόν ο Περιφερειάρχης προσφέρθηκε να διαθέσει 1,2 εκατομμύρια για αυτές τις υποθέσεις που αναφέρατε πριν. Δυστυχώς το ποσό δεν ήταν αρκετό, διότι η ΔΕΗ ζήτησε, αντί 1,2 που είχε ζητήσει αρχικά, ζήτησε στη συνέχεια με τελευταία της ενημέρωση 1,7 εκατομμύρια για την μεταφορά του ρεύματος. Οπότε με την ευκαιρία που ήταν πριν κανένα χρόνο περίπου η κυρία Αγγελοπούλου στα μέρη μας εν ώψη της προετοιμασίας για την συμμετοχή και του Δήμου Αγίου Νικολάου στις εκδηλώσεις για την φετινή επετειακή ημερομηνία για την Ελλάδα τα 200 χρόνια από το 1821, της θέσαμε το θέμα και η αλήθεια είναι ότι αντέδρασε ακαριαία, θα έλεγα, ενημέρωσε το γραφείο του Πρωθυπουργού καθώς επίσης και το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας το 1,700 για την μεταφορά του ρεύματος, καθώς επίσης και άλλους 800.000 για τη μεταφορά του νερού, αλλά και για την υλοποίηση ενός compact βιολογικού καθαρισμού πάνω στο νησί, ούτως ώστε οι επισκέπτες, που ξέρετε πολύ καλά ότι στο πικ στις καλές εποχές, αν θέλετε, τον Αύγουστο φτάνουν κοντά τις 4.000, να υπάρχει σωστή εξυπηρέτηση, γιατί αυτό αξίζει σε αυτό το μνημείο. Πρέπει λοιπόν να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως πρώτα την κυρία Αγγελοπούλου για το αμέριστο ενδιαφέρον και την άμεση αντίδραση. Τον διευθυντή του γραφείου της, τον κύριο Κανταρτζή, με τον οποίο είμαστε συνέχεια σε επικοινωνία για να τρέξει το θέμα. Βέβαια, όπως είπατε, εάν δεν ήταν διάμεσος ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, και από την άλλη άκρη της γραμμής, ο κύριος Θόδωρης Λιβάνιος, το θέμα δεν θα είχε εξελιχθεί. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που εξελίσσεται αυτή η υπόθεση, διότι τα χρήματα που είχε μεταφέρει ο Περιφερειάρχης στο Δήμο ουσιαστικά θα παραμείνουν στο Δήμο σε άλλες δραστηριότητες. Άρα αυτή η σημαντική εξέλιξη για τη Σπιναλόγκα αποτελεί, ας το πούμε, καραμπόλα και για άλλες θετικές εξελίξεις για τον Δήμο Αγίου Νικολάου. Θα τους βλέπουμε και λοιπόν φωτισμένη όλους τη Σπιναλόγκα το καλοκαίρι, Δήμαρχε. Υπάρχει... Δεν είναι μόνο ο φωτισμός της Σπιναλόγκα για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό σωστά σαν μνημείο. Δηλαδή να γίνουν κάποιες δράσεις επάνω, να προβληθεί κάτι με την σύγχρονη τεχνολογία από όλα όσα τα οποία πρέπει να ξέρει κανείς ότι επισκέπτεται το νησί. Χρειάζεται ενέργεια. Αλλιώς δεν γίνεται διαφορετικά. Ο βιολογικός καθαρισμός για να λειτουργήσει θέλει ενέργεια. Η διαχείριση του νερού που θα πάμε πάνω θέλει ενέργεια. Ήταν λοιπόν υποχρέωση αυτή η υπόθεση. Προϋπόθεση για να γίνουν όλα τα άλλα τα οποία πρέπει να γίνουν πάνω στο νησί ήταν η μεταφορά του ρεύματος στο νησί. Δίνεται ζωή στη Σπιναλόγκα, κακά τα ψέματα. Και το έχετε προσπαθήσει κι εσείς προσωπικά ο ίδιος, Δήμαρχε. Αναφερθήκατε σε όλους τους άλλους, αλλά κι εσείς ο ίδιος το τρέξατε το θέμα και το είχατε πρώτο στην ατζέντα και προεκλογικά. Αυτό είναι γεγονός, γιατί θεωρούμε ότι η ανάδειξη της Σπιναλόγκα σε ένα από τα μνημεία του καταλόγου της UNESCO ουσιαστικά δίνει ζωή και αναδεικνύει τον πολιτισμό της περιοχής, ένα ιδιαίτερο στοιχείο για την διατήρηση του τουρισμού που είναι μόνο καλλιέργεια για την περιοχή μας. Άρα υποχρέωση του Δήμου και φυσικά και δικιά μου δέσμευση ήταν να αυτό το θέμα κατά το δυνατόν να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την περιοχή. Δήμαρχε, χρονοδιάγραμμα υπάρχει? Στόχος είναι φέτος να υπογραφεί σύμβαση με την ΔΕΗ και να ξεκινήσει η μελέτη, γιατί χρειάζεται περιβαλλοντικά ιστορίες και λοιπά όλα αυτά, ούτως ώστε το 2022 να ξεκινήσει να υλοποιείται το έργο, αφού η χρηματοδότηση
υπάρχει πλέον και δεν έχουμε ζήτημα κανένα σε αυτό. Στόχος είναι σε 2-2,5 χρόνια όλα αυτά τα έργα να έχουν υλοποιηθεί, άρα το νησί να έχει αυτές τις υποδομές που το χρειάζονται. Και να το... έχουν υλοποιηθεί μέσα σε διάστημα 2 χρόνων περίπου, 2,5 χρόνων. 2,5 χρόνια περίπου, έτσι. Τουλάχιστον από τη ΔΕΗ αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που μας έχει δοθεί. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.